Παίξε τώρα με 111 ευρώ μπόνους εγγραφής. winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ. Εκτελείται τώρα το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Προσπάθεια για γυριστό. Νέο κόρνερ από την παρέμβαση του Τρισκόσκη. Ο Κυριάκος ήταν αυτός ο οποίος πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι. Την εστία του Κλέιμαν. Γέφρεν. Λαρένα έχει χώρο, έχει και καλό πόδι, θα το δοκιμάσει. Μπάλα λίγο πάνω από την εστία του Κλέιμαν για τον Λαρένα. Ακίνο για τον Σίλβα. Ποιος επιταχύνει, πλησιάζει την περιοχή, μπαίνει μέσα σε αυτήν, θα βρεθεί στο έδαφος. Πέναλτι θα δώσει ο Βασίλης Δημητρίου στο 52ο λεπτό. Ο Λίβα σταματάει. Αν υπάρχει, είναι μια μικρή επαφή. Παίρνει το ελεύθερο από τον Βασίλη Δημητρίου. Ο Κλέιμαν απέναντί του εκτελεί, θα τον νικήσει. 1-0 για την ΑΕΚ στο 53ο λεπτό. Το τέρμα το οποίο έψαχνε από το ξεκίνημα του αγώνα η ΑΕΚ, εδώ το εύστοχο πέναλτι. Έγινε το λάθος, έκλεψε ο Λαρένα. Μπαλιά του για τον Τριτσκόφσκι. Κατέβασε, έστρωσε ευκαιρία για τον Ακίνο, το τελείωμα, ήταν στα δίχτυα τέρμα, και σε δημιουργία και σε εκτέλεση για την ΑΕΚ στο 65ο λεπτό, 2-0 για τους Κυπελλούχους. Και έγραψε το 2-0 ξανά η φάση από την παλιά του Λαρένα, η αντίστοιχη του Τιτσκόφσκι, και με το αριστερό το τελείωμα με τη μία για τον Ακίνο, πρώτο τέρμα του σε 6 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, αυτό εδώ με το αριστερό πλασέ απέναντι στον Κλέιμαν. Την παλιά η οποία ανακόπηκε, ο Σάστρε για τον Χέφελ, γυρίζοντας στην άμυνα ο Αντωνίου. Θα κάνει λάθος πάσα, ο Τρισκόφσκι θα περάσει από τον Κλέιμαν, απέναντι σε καινή αιστεία θα κάνει το 3-0. Στο 92ο λεπτό, ο Ιβάν Τρισκόφσκι για ακόμα μια αγωνιστική θα βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, θα φτάσει τα 11 τέρματα. Ο Αντωνίου γυρίζοντας θα προλάβει, θα κλέψει την μπάλα, αλλά θα κάνει ένα βιαστικό γύρισμα για τον Κλέιμαν, ο οποίος μολονότυχε για την περιοχή, ήρθε δεύτερο στη φάση. Πρώτος πάνω στην μπάλα, βγήκε ο Τρισκόφσκι, πέρασε από τον τροδοφύλακα της Ένωσης. Αγωνή καλύτερη κουπουνοσελία του διαδικτύου. Winmaster.com.cy. Εμπα τώρα, ζευκιάει το πόλο σου. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ.